Καλημέρα και από μένα. Εδώ φαίνεστε πάρα πολύ. Δεν το ξέρετε τόσο πολύ. Ακόμα και στην άλλη. Ωραία, ακόμα λίγο παραδοσιακό. Θα χρησιμοποιήσω λίγο πίνακα και θα πάω στο αγαπημένο μου κομμάτι που πέρα από την επικοινωνία που είπε η Λέτα, αυτό ήταν καταπληκτική. Ένα θερμό χειροκρότημα στη Λέτα. Τι κάνουμε μετά, εφόσον έχουμε κλείσει το ραντεβού και έχουμε κάνει την επικοινωνία, θα τραγουδήσουμε. Όχι, συγγνώμη. Θα δείξουμε πλάνο. Πόσοι από εμάς δυσκολευόμαστε να δείξουμε πλάνο. Έλα, χέρια, χέρια. Μην κρυβόμαστε. Πόσοι δηλαδή μας είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα χαρτί και ένα μονίδι για να δείξουμε πλάνο. Οκ. Άρα έχουμε διαφορετικούς τρόπους στο να δείξουμε πλάνο. Το πλάνο συνδυάζεται, εάν είναι από κοντά, από εμφάνιση, όπως έχω γράψει εγώ στις σημειώσεις μου, δείξιμο δηλαδή και συμπεριφορά. Πλάνο, για αυτούς που κρατάνε σημειώσεις, εμφάνιση. Συμπεριφορά. Ωραία. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να δείξουμε πλάνο. Για να δω, χέρια. Πώς μπορούμε να δείξουμε πλάνο. Ακόμα και σε 150 πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Με χαρτί και στυλό. Παντού μπορούμε να βρούμε ένα χαρτί και ένα στυλό. Έχω δει το φίλο μου τον Θοδωρή Μουτρή να κάθεται σε ομαδική παρουσίαση σε σπίτι και να μην έχει τίποτα. Ούτε φάκελο, ούτε χαρτιά, ούτε στυλό. Και εφόσον έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι, τι λέει. Ένα στυλό. Έχει κάποιο ένα στυλό. Ένα χαρτί. Σε ένα σπίτι πάντα υπάρχει ένα χαρτί και ένα στυλό. Άρα, χαρτί στυλό. Άλλο τρόπο για να δείξουμε το πλάνο. Άλλο. Από το τάμπλετ. Πολύ ωραία. Από το τάμπλετ μα. Άρα έχουμε. Πλάνο. Σε χαρτί. Τάμπλετ. Ή ξενοδοχείο. Μπορούμε να έχουμε καλέσει, δηλαδή και να έχουμε φέρει έναν άνθρωπο να δει ένα πλάνο στο ξενοδοχείο. Έχουμε κάτι άλλο. Κάποια άλλη πρόταση. Καφετέρια. Εντάξει, είναι με το χαρτί και το στυλό μπορεί να είναι σε καφετέρια, μπορεί να είναι σε ένα σπίτι. Άρα, μετά από αυτά, που θα πω, θέλω να κάνετε check up line. Αυτό το χρησιμοποιούσαμε παλιά, δηλαδή οτιδήποτε ακούγεται από τη σκηνή, από εμένα ή από κάποιον άλλον άνθρωπο, τσεκάρετε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε, γιατί κάποια πράγματα που κάνει κάποιος να μην είναι συμβατά με αυτά που κάνει ο δικός σας άνθρωπος που συνεργάζεστε. Άρα πάντα κάντε check up line, παίρνετε δηλαδή συμβουλές από τη σκηνή, γιατί μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που κάνει η δική σας ομάδα. Ωραία. Το πλάνο. Το πλάνο μπορούμε να το δείξουμε μόνοι μας, δηλαδή αν δείχνουμε μόνοι μας πλάνο είναι μια χαρά. Αν δεν δείχνουμε μόνοι μας, παίρνουμε έναν άνθρωπο μαζί μας που ξέρει να δείξει το πλάνο για εμάς. Άρα πολύ σημαντικό, έχουμε κάνει μια προεργασία πριν πάμε να δείξουμε τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και έχουμε πει κάποια πράγματα για αυτόν. Όχι μπροστά του, όχι την ώρα που έχουμε πάει σε ένα καφέ και έχουμε τον υποψήφιο, είμαστε εμείς και έχουμε και τον στρατηγικό μας συνεργάτη και αρχίζουμε να λέμε ότι ο άνθρωπος εδώ που συνεργαζόμαστε είναι καταπληκτικός, πετάει με ελικόπτερο, είναι ο Σούπερμαν και κάνει διάφορα. Θα έρθουμε από πριν, είτε στο τηλέφωνο και λέμε ότι συνεργάζομαι με έναν καταπληκτικό άνθρωπο, είναι πετυχημένος, ξέρει να δείξει την επιχείρηση, οπότε θα έρθω μαζί του. Άρα καθόμαστε μαζί με τον υποψηφιό μας και αφήνουμε τον άνθρωπο που έχουμε καλέσει, που μιλάει, που είναι ο στρατηγικός μας συνεργάτης, μπορεί να είναι το ζαφύρι μας, μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε στην επιχείρηση, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι πιο πάνω από αυτόν, που ξέρει να δείξει την επιχείρηση. Άρα τον έχουμε μαζί μας και αυτός κάνει τον πλάνο. Εμείς τι κάνουμε, και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν μιλάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε φέρει εκεί να δείξει το πλάνο για εμάς να κάνει τη δουλειά, γι' αυτό τον έχουμε φέρει. Αν το δείχνουμε εμείς το πλάνο, δεν χρειάζεται να κάνουμε όλα εμείς. Άρα, νούμερο 1, από πριν, έχουμε κάνει μια εξίσωση όπως λέγαμε. Νούμερο 2, χτίζουμε 5 λεπτά σχέση, γιατί εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου που θα δείξει το πλάνο, αλλά πρέπει να φτιάξω μια σχέση μαζί του. Άρα 5 λεπτά χτίζω σχέση. Πώς χτίζω σχέση με έναν άνθρωπο. Για να δω. Το ρωτάω για την οικογένειά του. Πολύ ωραία. Άρα, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η οικογένεια. Μέσα από την οικογένεια, αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, μπορεί να δούμε κοινά πράγματα, αν και εμείς είμαστε παντρεμένοι ή έχουμε παιδιά κτλ.
Άλλο. Μετίας Κολίτε. Εργασία. Τι ζώδιο είναι, αν τα παρακολουθούμε αυτά. Πολύ ωραία. Άλλο. Χόμπι. Πολύ ωραία. Μπορεί να κάνει κάποιο χόμπι και να βρούμε κοινά ενδιαφέροντα. Παίζει μπάσκετ, παίζει βόλεϊ, κάνει κάτι, παίζει άκρη, οτιδήποτε. Άλλο. Αυτό που κάνει το αρέσει. Αυτό που κάνει του αρέσει, δηλαδή η δουλειά του, έχουν πράγματα που μπορεί να κάνει την εργασία. Το είπαμε, εγώ έχω και κάτι άλλο καταγωγή. Είναι πολύ σημαντικό, πολλές φορές βρίσκουμε κοινά ενδιαφέροντα με ανθρώπους από που είσαι. Και τυχαίνει να είναι από την ίδια περιοχή με εμάς. Ή σε κάποιο μέρος που έχουμε κάνει διακοπές εκεί. Άρα, καταγωγή. Άρα σε 5 λεπτά, μέσα από αυτά έχουμε φτιάξει μια σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε σπάσει τον πάγο, έχουμε βρει κοινά ενδιαφέροντα. Οπότε αρχίσουμε και μπαίνουμε για να μπούμε στην διαδικασία του πλάνου να είναι λιγάκι πιο οικία, να είμαστε λίγο πιο καλοί με αυτό. Άρα το επόμενο που κάνουμε, μόλις τελειώσουμε τα διαδικαστικά αυτά για την ορμία, εγώ έχω σημειώσει κάτι που πολλές φορές εγώ το κάνω, πολλές φορές το ξεχνάω. Και καλά τα λέμε από εδώ από τη σκηνή, αλλά πολλές φορές όλοι μας κάνουμε λάθη. Όλοι μας κρίνουμε πράγματα. Μην νομίζω ότι εμείς επειδή είμαστε εδώ πάνω στη σκηνή, είμαστε οι κούρδοι και τα κάνουμε όλα τέλεια. Αλλά τα ξέρουμε λίγο καλύτερα στο μυαλό μας. Το πολύ σημαντικό είναι το γιατί. Πριν ξεκινήσω να ανοίξω το πλάνο, θα το ρωτήσω γιατί είναι εκεί μαζί μου. Για ποιο λόγο αυτός πέρα από τη δουλειά του και εφόσον έχει πει κάποια πράγματα για τη δουλειά του, τα χόμπι του και όλα αυτά, θέλει να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό που ήδη κάνει. Βέβαια αυτό μπορεί να έχει βγει και στη διαδικασία τη γνωριμία μας, στα 5 λεπτά. Μπορεί να μου πει πράγματα για τη δουλειά του, ότι δεν του αρέσει, ότι θέλει να φύγει, ότι θέλει ένα έξτρα εισόδημα κτλ. Αν δεν μου το έχει βγάλει, είναι λίγο πιο δύσκολο, προσπαθώ να το βγάλω εγώ. Άρα γιατί είναι εκεί μαζί μου. Έχει λόγους δηλαδή αυτός για να κάνει κάτι άλλο. Αν πει όχι, δεν είναι όχι, εντάξει, καλά είναι, μια χαρά είναι τη δουλειά του, τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα πούμε για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε βρει κοινά ενδιαφέροντα από χόμπι κτλ. Κλείνουμε το ντοσιέ μας, το χαρτί μας, αν το έχουμε βγάλει ή δεν το έχουμε βγάλει. Παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός, παίζει ο Παναθηναϊκός. Ωραία μέρα έχει σήμερα, πολύ ωραία, 5 λεπτά γιατί φύγαμε. Δεν δείχνουμε πλάνο. Μην δείχνετε πλάνο. Αφήστε τον να το ζητήσει από μόνος του. Αν δεν το ζητάει και δεν το θέλει, μην δίνετε πράγμα. Αν όμως σας έχει κάνει μια ανάγκη, ότι θέλει ένα έξτρα εισόδημα, θέλει να βοηθήσει τα παιδιά του να κάνει οτιδήποτε, πολύ ωραία, πάμε στο επόμενο κομμάτι που δείχνουμε το πράγμα. Άρα, τέταρτον, μίνι πλάνο. Το πλάνο μου, αν είναι σε καφετέρια, θέλω να είναι μίνι. Δηλαδή να είναι μικρό. Γρήγορο, να μην πω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Εφόσον το δείξω πλάνο, θα σας δείξω ένα γρήγορο πλάνο μέσα σε 3-4 λεπτά πώς το κάνουμε. Θέλω να τον φέρω σε ένα μεγάλο γεγονός. Μπορεί το μεγάλο γεγονός να είναι ποιο. Σήμερα, καλή ώρα που είμαστε εδώ. Άρα θα τον φέρω να δει μια εκπαίδευση. Να δει. Θα δίνω έτσι. Ωραία, πώς κάνω πλάνο. Έχετε δει όλοι το πλάνο της κατοπετσέτας στο δωρικού 3. Το έχουμε δει όλοι. Όσοι δεν το έχουμε δει ειλικρινά, όσοι δεν έχουμε για τους δικούς μας λόγους, είμαστε καινούργοι, δεν το έχουμε δει. Πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε πλάνο. Πλάνο μπορεί να δείξουμε όλοι. Από αύριο, από σήμερα, οποιοδήποτε έχει ξεκινήσει σήμερα, χθες πριν μια ώρα, να όλοι έχουμε ένα όχι πίνακα, χαρτί και στυλό και μπορούμε να δείξουμε πλάνο. Άρα τι κάνουμε. Κάντε πλάνο με τους κολλητούς σας. Πάτε ένα φίλο σας, κάποιον κολλητό σας και πέστε κάτσε κάτω. Κάντε ένα παίξτε μαζί του. Κάτσε να σου δείξω κάτι που είδα. Δεν χρειάζεται να το πείτε τέλεια. Τι του λέτε. Είδα κάτι καταπληκτικό, ένα φίλο, ένα συνεργάτη μου έδειξε μια ιδέα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πριν ένα χρόνο στήθηκε μια πλατφόρμα στην Αμερική. Λέγεται Olympic Idea, Ολυμπιακή Ιδέα. Είναι ένα site. Είναι ένα site όπως το Scrooge, όπως είναι Golden Disc, λοιπόν, είναι ένα εκπονικό site. Τι κάνει, παίρνει σε επαφή. Απ' τη μία μεριά εμάς, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να βγάζουν εκδόσεις, θέλουν να βγάζουν πιο φθηνά. Συμφωνούν ότι όλοι του λες, θέλουμε να βγάζουν πιο φθηνά. Σου λέει ναι, πολύ ωραία. Και απ' την άλλη πλευρά εδώ, τι έχει, επιχειρήσεις. Το πρόβλημα που λες των επιχειρηματιών ποιο είναι, σου λέει, δεν αγοράζουν. Ο κόσμος δεν αγοράζει πλέον όπως αγόραζε. Έχει χάρη να έχουν χάσει τζίρο. Πολύ ωραία. Άρα τι αναζητούν πελάτες.
καταλαβαίνουν το παιχνίδι, παίζεται στο διαδίκτυο, άρα θέλουν κάποια πράγματα να κάνουν στο διαδίκτυο. Εμείς τους τα προσφέρουμε. Του λέω, τι προσφέρουμε, μόνο σε το website, του προσφέρουμε μια σελίδα στο ίντερνετ, του προσφέρουμε e-shop, του προσφέρουμε εφαρμογή στα κινητά και του προσφέρουμε δύο πελατολόγια. Ποιο είναι το πελατολόγιο, τα μέλη. Όλα τα μέλη εμείς στο ίντερνετ είμαστε το πελατολόγιο. Τα θέλει, τα θέλω. Πολύ ωραία. Ο επιχειρηματίας συμφωνίζεται, πόσο κοστίζει, 160 δολάρια, 145 ευρώ και καλεί το επιχειρηματίας να κάνει να δώσει μια έκπτωση προς τα μέλη. Τα περνάω γρήγορα, τα ξέρετε. Μια έκπτωση και μπορεί να βάζει και προσφορές. Άρα ο επιχειρηματίας, επειδή είναι πολύ οικονομικό, μπαίνουν 10, 20, 30 επιχειρήσεις κάθε μέρα. Εμείς τι κάνουμε, εμείς εκμεταλλευόμαστε τις εκπτώσεις, άρα τι έχουμε, κάρτα, την ηλεκτρονική μας κάρτα, και νούμερο 2 μπορούμε να βγάζουμε χρήματα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ σήμερα που λες. Πώς θα βγάλουμε χρήματα, πώς βγάζουμε χρήματα, συστήνουμε επιχειρήσεις. Άρα κάθε επιχειρήση που συστήνουμε εμείς την έχουμε συστήσει. Είμαστε γύρω στις 2.500-3.000 επιχειρήσεις. Άρα τι γίνεται, εμείς την έχουμε συστήσει και έχουμε βγάλει χρήματα. Σου λέει πόσα χρήματα. Του λες, επιχείρηση και 120 ευρώ πριν. Θέλεις να βγάλεις χρήματα από αυτό. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Και πρέπει να πηγαίνεις στο επόμενο κομμάτι. Μέλη. Τι κάνουμε, συστήνουμε ανθρώπους. Άρα δημιουργούμε ένα δίκτυο με επιχειρήσεις, ένα δίκτυο με συνεργάτες καταναλωτές. Τα μέλη τι κάνουν, έχουν τις εκπτώσεις τους, συστήνουν επιχειρήσεις και βγάζουν χρήματα. Εάν συστήσεις τρεις φίλους σου, επειδή αυτό μας κοστίζει εμάς περίπου 28 δολάρια το μήνα, είσαι και δωρεάν. Αν συστήσεις κι άλλους, παίρνεις και έξτρα δομήθειες, πάνω από 7 δολάρια. Τέλος. Σ' αρέσει. Ναι. Έχεις κι άλλους. Οπότε σ' αρέσει, μετά θα σε ρωτήσεις. Μα τι, πώς, τι, γιατί. Πλέον να βγάζεις λεφτά. Τέλος. Πολύ ωραία. Έχεις κάποιες ερωτήσεις. Του απαντάς κάποιες ερωτήσεις. Άρα το επόμενο κομμάτι είναι. Τι ερωτήσεις έχεις. Του απαντάς κάποιες ερωτήσεις που έχεις. Που έχει. Και μετά κάνεις το κλείσιμο. Πολύ σημαντικό να κάνεις το κλείσιμο. Υπάρχει συνεργασία του Εστρίβη και ετήσια. Και τον οδηγείς. Ήμουνα σε ένα πλάνο τώρα σε μια σύσταση που μου έγινε στην Άφακτο, την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω έχω. Είχε δει ένα βιντεάκι, πάω γρήγορα, δείχνω το πλάνο, απαντάω ερωτήσει, μου λέει ξεκινάνε. Μου λέει έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Οκ, okay, του λέω γιατί, πάω στο γιατί τη. Γιατί εσύ θέλει να κάνει πράγματα. Ξαναβγάζω το γιατί τη και ξαφνικά βρήκε την κάρτα τη. Ήταν μέσα στο πορτοφόλι τη. Εκεί που την είχε χάσει και δεν ήξερε που είναι, την είχε χάσει σπίτι και θα έπρεπε να πάει στο σπίτι, ξαφνικά την βρήκε. Άρα ξεκινάμε τρίμηνο ετήσιο. Πολύ ωραία. Εάν δεν κλείσει, το άλλο πολύ σημαντικό, εάν εκείνη τη στιγμή δεν κλείσει, τον φέρνουμε στο επόμενο μεγάλο γεγονός, πάρα πολύ σημαντικό, παίρνουμε το email του. Εννοείται έχουμε το τηλεφωνό του, αλλά παίρνουμε το email του ώστε να μπορούμε να του στείλουμε πληροφορίες ή αν αργότερα ασχοληθούμε με το ίντερνετ, να μπορούμε να του στείλουμε βιντεάκι κτλ. Άρα, και κάνουμε προεγγραφή. Του κάνουμε μια προεγγραφή και μιλάμε για την προεγγραφή. Τελειώνοντας, για όλα αυτά, ένα πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα και μοναδικό. Δεν έχει σημασία ούτε πώς θα το πείτε, ούτε τα λόγια που θα χρησιμοποιήσετε, ούτε αν το πείτε σωστά, ούτε αν ξέρετε όλους τους λόγους θα μην πεις. Ένα. Ενθουσιασμός. Το πώς το λέτε, το πώς τι βγαίνει από το στόμα σας, η στάση του σώματός σας, ότι είσαι μαζί μου και πάμε κάπου. Ή για αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα ενθουσιασμός και στάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.